οι πληροφορίες πάνε και έρχονται. Υπάρχουν συχνά πυκνά αρκετές πληροφορίες, οι οποίες καλώς ή κακώς, εγώ λέω καλώς, δεν επιβεβαιώνονται στο τέλος. Αλλά βλέπουμε υπουργό εσωτερικών, ο οποίος πήρε πρωτοβουλία, που σημαίνει ότι κάτι σημαίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες είναι αρκετά πιο έντονες από προηγουμένως. Έχοντας υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Λίβανο αλλά και στη Συρία, φαίνεται να υπάρχει έδαφος, ούτως ώστε να, σε εισαγωγικά, να πιστέψουμε αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Και γι' αυτό έχει κάνει ήδη ενέργειες ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι σε επικοινωνία με τον Λίβανο, με τον Υπουργό Εσωτερικών του Λιβάνου, και έχει ενημερώσει, έχει δώσει πληροφορίες, τις οποίες είχαμε πάρει εμείς τελευταία, για το από πού ξεκινούν, από πού φεύγουν και διάφορα άλλα. Υπήρξε πλοίο το οποίο βούλιαξε τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε κάποιες πληροφορίες τέτοιες, επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο σας? Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Θα είναι πάρα πολύ λυπηρό εάν όντως έγινε κάτι τέτοιο, αλλά θα το είχαμε υπόψη μας εάν γινόταν. Μάλιστα, άρα φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός έχει μιλήσει με τις αρχές του Λιβάνου, αν δεν κάνουμε λάθος, γιατί υπάρχει και η σχετική συμφωνία για επαναπροώθηση, επιστροφή, πώς τη λέτε? Ακριβώς. Στα πλαίσια της συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου μετά από την επίσκεψη του Υπουργού, έχουμε επικεντρωθεί αυτές τις μέρες στην ανταλλαγή πληροφοριών, ούτως ώστε να προλάβουμε τις αποβάσεις, δηλαδή να προλάβουμε την βάρκα πριν να ξεκινήσει, και σε αυτόν επικεντρωνόμαστε. Να έχετε υπόψη ότι αρκετές απόπειρες για βάρκες που ήθελαν να ξεκινήσουν προς την Κύπρο έχουν ήδη αποτραπεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου, και αυτό εκτιμάται όντως. Τώρα βλέπουμε μια ξαφνική, θα λέγαμε, αύξηση των περιστατικών, των πληροφοριών και των αφήξεων. Όσο ήταν ο πρόεδρος στη Νέα Υόρκη, όσο υπήρχε καλό κλίμα και στα ελληνοτουρκικά, είχαν πέσει πάρα πολύ τα νούμερα. Το είχε παραδεχτεί και ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αυτό. Άλλαξε κάτι? Τώρα έχουμε να περιμένουμε ξανά βομβαρδισμό με παράτυπους μετανάστες? Εννοείται ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει. Οι τάσεις που βλέπουμε... Όταν λέω βομβαρδισμό, να το διορθώσω, είναι λάθος η έκφραση που χρησιμοποίησα. Αύξηση των αφήξεων. Μάλιστα. Οι αριθμοί παραμένουν πολύ ικανοποιητικοί. Και απλά για να ξεκαθαρίσουμε, ακόμα και το Σεπτέμβριο που έχουμε συνέχεια υπόψη μας ότι ήρθε βάρκα, ήρθε άλλη βάρκα, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τις 750 αιτήσεις. Σας ξεκαθαρίσω ότι πέρσι παρόμοιους μήνες είχαμε μέχρι και 2.500 αιτήσεις το μήνα. Άρα οδεύουμε καλώς. Εννοείται ότι η δουλειά που πρέπει να γίνει είναι πάρα πολύ ακόμα. Υπάρχουν και πάρα πολλά στατιστικά τα οποία επιβεβαιώνουν την βελτίωση σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι επιστροφές, ναι, όπως είναι οι μετεγκαταστάσεις, η μείωση των εκκρεμούντων αιτήσεων και μάλιστα διάφορα άλλα. Τις τελευταίες 10 μέρες πόσες βάρκες είχαμε, πόσες αφήξεις, μπορείτε να μας ενημερώσετε με αριθμούς? Από την 1η του Σεπτέμβρη μέχρι τις 26 του Σεπτέμβρη, που συνήθως περιμένουμε να τελειώσει ο μήνας για να έχουμε στατιστικά, έχουμε λάβει στο σύνολο, όχι μόνο τους Σύριους, γύρω στις 750 άτομα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα αυτός είναι ο αριθμός ο οποίος υπάρχει μέχρι στιγμής. Αν μου επιτρέπετε να βάλω ακόμη ένα στατιστικό, ναι, στο τραπέζι, το οποίο είναι το ποσοστό το οποίο τα τελευταία χρόνια ακούεται, το ποσοστό των αιτητών ασύλου στον πληθυσμό της Κύπρου. Ναι. Συγκεκριμένα των αιτητών ασύλου. Το 20 είχε ανακοινωθεί, ήταν 4%, το 21 είχε πάει στο 5%, το 22 είχαμε τελειώσει στο 6%. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τον Ιούλιο, το ποσοστό αυτών είχε πάει στο 5,36%. Άρα έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί. Και μέχρι το τέλος του Αυγούστου έχει πάει στο 5,30% με τα ίδια δεδομένα. Άρα, καλό είναι να παρακολουθούμε αυτόν και τους επόμενους μήνες για να δούμε πώς πάει αυτό το ποσοστό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα.